και νομικά ζητήματα. Η Εκκλησία αποκτά μία δυνατότητα οικονομικής ανεξαρτησίας, να το πω έτσι, και άρα και τακτοποίησης των δικών της αναγκών, χωρίς να είναι κάθε φορά επέτης του κράτους και των σχέσεων που έχει με αυτή, αλλά και το κράτος όμως από τη δική του τη μεριά κάνει ένα βαθύ βήμα, ένα μεγάλο βήμα στον εξυγχρονισμό, διότι κακά τα ψέματα βρισκόμαστε πολλές φορές μπροστά σε υπερσυντηρητικές αντιλήψεις, οι οποίες όμως έχουν ενδυθεί και συνταγματική και νομοθετική αρμοδιότητα, όπως είναι παραδείγματος χάρη απλές διοικητικές πράξεις. Θα σας θυμίσω την εποχή των ταυτοτήτων, όπου ένα διοικητικό έγγραφο έγινε αντικείμενο μιας μείζωνος πολιτικής και ιδεολογικής αντιπαράθεσης εκείνα τα χρόνια. Νομίζω ότι λύνεται λοιπόν ένα ζήτημα ιστορικό και για τις δύο πλευρές. Πηγαίνουμε σε έναν εξυγχρονισμό του κράτους και της δημόσιας σφαίρας στην κατεύθυνση της ουδετερότητας, όπως θα πούμε και στο Σύνταγμα. Θα έρθω σε αυτά, απλά θέλω και να αυτό ευνοεί και την ελληνική εκκλησία, η οποία της δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιήσει τους δικούς της πόρους, τους δικούς της μηχανισμούς, χωρίς τον έλεγχο και την εποπτεία, την ασφικτική εποπτεία ή τη δυνητική εποπτεία, να το πούμε έτσι, του κράτους. Ρώτησα ποιος είναι ο κερδισμένος. Σου δανείζομαι την δήλωση την οποία έκανε ο πρώην υπουργός, ο κ. Φιλής, ο οποίος χαρακτήρισε γαλαντομία του κράτους αυτή την κίνηση. Υπάρχουν και τέτοιες πλευρές. Ναι, κοιτάξτε, όταν υπάρχει μια τέτοια διαδικασία, δεν ξέρω αν είναι γαλαντομία ή όχι, ναι, αλλά το κράτος όμως προφανώς θα παραχωρήσει σε ένα συμβιβασμό. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές με αφορμή άλλα θέματα. Όταν γίνεται ένας συμβιβασμός, προφανώς δεν κερδίζεις τα πάντα ή δεν κρατάς τα πάντα προς όφελός σου. Γίνεται ένας συμβιβασμός, δηλαδή έρχεσαι σε μία μέση μετριοπαθή κατά κάποιο τρόπο κατάσταση. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Δεν ξέρω αν δεν πρέπει να γίνει. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Από τον πλήρη διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας πάμε σε ένα βηματισμό. Μα κάνουμε έναν δρόμο στον διαχωρισμό, στον πλήρη διαχωρισμό. Αυτό είναι το θέμα. Απλώς ο διαχωρισμός αυτός, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ο διαχωρισμός που έγινε στα κράτη της Δυτικής Ευρώπης το 18ο και το 19ο αιώνα και το 17ο αιώνα, που ήταν μια διαδικασία σύγκρουσης με την Εκκλησία ως φορέα τότε κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων. Στη Γαλλία έγινε με απόλυτο τρόπο, με τρόπο επαναστατικό, με τρόπο ρήξεων, με νεκρούς. Σε άλλες χώρες έγινε πιο συνενετικά, ακριβώς γιατί η Εκκλησία είναι μια κοινωνική πραγματικότητα, έτσι, πολύ σύνθετη. Στην Ελλάδα είχαμε συμπόρευση επί 200 χρόνια, είχαμε σύμφυση. Αυτό έχει παρενέργειες. Έχει παρενέργειες, είχε θετικά βεβαίως θετικές επιπτώσεις, αλλά είχε και τεράστιες παρενέργειες. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πάμε σε ένα διαχωρισμό Εκκλησίας και κράτους. Δεν είναι, ξέρετε, ένα ευχολόγιο. Κύριε Βερναρδάκη, από το να κάνεις το λιοντάρι χωρίς να κάνεις τίποτα, καλό είναι προφανώς να προχωρήσεις και 10 μέτρα από τον θεσμικό εξυγχρονισμό της χώρας. Ναι, απλά ξέρετε, είναι και η φράση που είναι της μόδας, ότι αντί να κάνεις το λιοντάρι, κάνεις το γατάκι. Όχι, από το να λες, ας πούμε, κοιτάξτε, επειδή η σύμφυση Εκκλησίας και κράτους είναι μια πολύ βαθιά διοικητική, είναι αυτό που λέμε το βαθύ κράτος, όπως το λέμε με μια άλλη ευκαιρία, είναι πολύ σύνθετη νομική, διοικητική, τεχνική διαδικασία που είναι πια απολύτως ενταγμένη μέσα στις δομές και τις λειτουργίες του κράτους. Το να λες λοιπόν διαχωρισμός Εκκλησίας και κράτους απλώς και νομίζοντας ότι λύνεις το ζήτημα, δεν λύνεις κανένα ζήτημα, απλώς χρησιμοποιείς απλά και μόνο ένα, κατά κάποιο τρόπο, ένα σλόγγαν, ένα κλισέ, ας πούμε, πολιτικό. Αυτός ο διαχωρισμός πρέπει να λάβει συγκεκριμένες μορφές. Και οι μορφές τις οποίες θα λάβει πρέπει να λάβει υπόψη της και την άλλη πλευρά. Άρα πρέπει να γίνει με έναν τρόπο συντονισμένο και με έναν τρόπο συνενετικό. Πρέπει να πάμε σε μια από κοινού διευθέτηση των σχέσεων Εκκλησίας-κράτους. Και έχει και η Εκκλησία λόγο σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει με μονομερείς ρήξεις. Γιατί δεν έχει νόημα να γίνει με μονομερείς ρήξεις. Δεν θα γίνει δηλαδή. Διαμαρτύρονται και ανησυχούν. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, πάρα πολύ απλοί κληρικοί. Τι τους λέτε? Τους λέμε να μην ανησυχούν, ότι δεν αλλάζει το ζήτημα της εργασιακής τους ή της ασφαλιστικής τους διαδικασίας. Θα εξασφαλιστούν όπως εξασφαλίζονται όλοι οι εργαζόμενοι. Και δεν νομίζω ότι και η Εκκλησία δεν θα λάβει επίσης, και η Ιερά Σύνοδος δεν θα λάβει επίσης υπόψη σε αυτή την ανησυχία, σε αυτή τη συμφωνία, έτσι ώστε να θέσει όλες εκείνες τις δικλείδες που αφορούν κάποιους ανθρώπους. Μετά την 1η του 2017, ο κλήρικος έχει υπαχθεί στο ΕΦΚΑ.
Άρα λοιπόν και μόνο γι' αυτό δεν θα έπρεπε να ανησυχεί ένας κληρικός. Θα δούμε τις διαδικασίες για να μην ανησυχεί. Για να μην, δεν νομίζω ότι θα χάσει την ασφαλιστική του κάλυψη από, από την ιδιότητα ότι δεν θα είναι πια δημόσιος υπάλληλος ή κρατικός υπάλληλος. Mm-hmm. Καταρχήν υπάρχουν πάρα πολλοί κληρικοί οι οποίοι δεν θέλουν να είναι κληρικοί, κρατικοί υπάλληλοι. Είναι δηλαδή αντίθετο, αν θέλετε, και στην πνευματική τους αποστολή το να είσαι στενά κρατικός υπάλληλος. Νομίζω όμως ότι η μεγάλη πλειοψηφία θεωρεί μια σιγουριά μέσα από αυτό. Ναι, αυτή τη σιγουριά λοιπόν, τη σιγουριά των εργασιακών σχέσεων, τη σιγουριά του μισθού ή των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, προφανώς δεν πρέπει να τη χάσει και δεν θα τη χάσει. Και δεν είναι μόνο το κράτος αρμόδιο γι' αυτό, είναι και η Εκκλησία. Αλλά να σας πω όμως και κάτι ανάποδο, έτσι, που πολλές φορές το ξεχνάμε. Εάν είναι κρατικός υπάλληλος, δικαιούται όπως κάνανε αρκετοί κληρικοί, όχι πολλοί, αλλά αρκετοί κληρικοί στο θέμα του Μακεδονικού, όπου κάθε Κυριακή πηγαίνουν, ασκούν στην ουσία εξωτερική πολιτική, διχάζοντας τον κόσμο και προκαλώντας, αν θέλετε, ας πούμε, τεράστιες αντιδράσεις. Ένας δημόσιος υπάλληλος μπορεί να το κάνει αυτό. Μπορεί δηλαδή να βγαίνει απέναντι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση και στην επίσημη εξωτερική πολιτική και να βανδαλίζει έτσι. Ο δημόσιος υπάλληλος δεν έχει δικαίωμα να πάει στην πλατεία Συντάγματος να διαμαρτυρηθεί. Ναι, βεβαίως. Και όπως και ο κληρικός, ναι. Αλλά από το να χρησιμοποιήσει όμως το βήμα της Εκκλησίας και το βήμα που του δίνει η ενορία για να κάνει πολιτικές διακηρύξεις, αυτό νομίζω ότι είναι και το κάνανε αρκετοί. Μου κάνει λίγο και σε τιμωρία όμως αυτό που μου λέτε. Όχι βέβαια, δεν σχετίζεται, αλλά θα πρέπει. Όχι, καταγράφω απλώς την αντίφαση που πολλές φορές υπάρχει. Κάποιοι λένε τώρα, βγήκανε τώρα ξαφνικά και λένε ότι θέλουν. Και μάλιστα όχι κληρικοί τόσο. Βγήκαν και κάποιοι κληρικοί. Αλλά βγαίνουν κάποιοι πολιτικοί προστάτες. Οι οποίοι τώρα μιλάνε για το δικαίωμα του δημοσίου υπαλλήλου να είναι δημόσιος υπάλληλος και να μην θυγούν οτιδήποτε κτλ. Που δεν θα θυγούν τα δικαιώματά του κ.ο.κ. Αλλά αυτή η ιδιότητα την οποία δυνητικά του αποδίδουν, έτσι δεν έχει και άλλες επιπτώσεις. Δηλαδή σε αυτό το θέμα πώς τοποθετούμαστε. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να δω δηλαδή ότι η ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, για όποιον τη θέλει, έχει και άλλες επιπτώσεις. Mm-hmm. Άρα λοιπόν. Πειθαρχικού χαρακτήρα, δημοσιοϋπαλληλικού χαρακτήρα, αξιολόγησης και ούτω καθεξής. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι η Εκκλησία και οι ιερείς πρέπει να μπουν σε αυτόν τον άχαρο ρόλο. Έρχομαι λοιπόν στο επόμενο θέμα. Δημοσιοϋπαλληλικού. Αναθεώρηση του Συντάγματος. Αυτή η συμφωνία, αυτός ο συμβιβασμός είναι και ένα μέρος της συνταγματικής αναθεώρησης που έχει να κάνει με τον διαχωρισμό, σε εισαγωγικά μάλλον, του κράτους με την Εκκλησία. Είναι μια εφαρμοστική του διαδικασία, μια εφαρμοστική διαδικασία παράλληλη με τη συνταγματική πρόταση την οποία έχουμε καταθέσει και η οποία επίσης είναι μια συμβιβαστική πρόταση, δηλαδή υπάρχει μια κατά κάποιο τρόπο πρόταση και άποψη που έχει κατατεθεί όχι μόνο από συνταγματολόγους αλλά και από ομάδες πολιτών ή και από φορείς πολιτικούς οι οποίοι, και από συνταγματολόγους οι οποίοι μιλούσαν για πλήρη κατάργηση του άρθρου 3, απαλληφθεί δηλαδή από τις συνταγματικά άρθρα, και υπάρχει άποψη η οποία βεβαίως λέει ότι δεν πρέπει να αλλάξει απολύτως τίποτα και να μείνει έτσι όπως είναι. Εμείς νομίζω ότι πάμε σε ένα βήμα και σε αυτό το ζήτημα συνενετικό παράλληλα με αυτή την εφαρμοστική συμφωνία κατά κάποιο τρόπο που έγινε προχθές μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου. Δηλαδή η ρητή κατοχύρωση της θρησκευτικής ουδετερότητας. Γιατί αυτό? Για να μην έχει κανονιστικές... Πάντως είναι ένας όρος θρησκευτική ουδετερότητα το οποίο... Να πω την αλήθεια, δεν είναι ένας όρος που τον είχαμε στο μυαλό μας. Δεν τον είχαμε, αλλά κοιτάξτε όμως, δεν ζούμε και στην ίδια εποχή, έτσι. Ζούμε σε μια Ελλάδα που έχει πια πάρει χαρακτήρα πολυπολιτισμικής συνύπαρξης, έτσι, πολλών ανθρώπων που έχουν και αυτοί δικαιώματα. Δικαιώματα στην εκπαίδευση, δικαιώματα στην υγεία, δικαιώματα στα αστικά τους δικαιώματα, στην ιδιοκτησία. Δεν μπορεί δηλαδή ένα συνταγματικό άρθρο το οποίο επιφέρει κανονιστικές δεσμεύσεις από πολλά δικαστήρια να γίνεται κατά κάποιο τρόπο με έναν τρόπο που να παράγει ανισότητα εναντίον μιας μεγάλης μερίδας πολιτών. Επομένως, χωρίς να καταργούμε την επικρατούσα θρησκεία, αναγνωρίζοντας τον ιστορικό και συμβολικό ρόλο της Εκκλησίας, από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να δώσουμε όμως στον κοινό νομοθέτη τη δυνατότητα να ασκεί διακρίσεις στη βάση αυτής της επικρατούσας θρησκείας. Η επικρατούσα θρησκεία αναγνωρίζεται ως ιστορικό και συμβολικό κεφάλαιο για την ελληνική πολιτεία. Από την άλλη περιά όμως δεν μπορεί να είναι το πρόσχημα για την επιβολή διακρίσεων
στον κοινό νομοθέτη. Αυτή είναι, αυτό ακριβώς είναι το νόημα. Και είναι ένας συμβιβασμός ουσιαστικός, δεν είναι συμβιβασμός με την κακή έννοια, ένας συμβιβασμός ουσιαστικός, με την έννοια ότι πρέπει να προχωρήσουμε μερικά βήματα παραπέρα αυτόν τον εξορθολογισμό μεταξύ σχέσεων και εκκλησίας και κράτους. Κύριε Βερνοδάκη, παραμένω στην συνταγματική αναθεώρηση, έρχομαι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Από τη Βουλή ή από το λαό θα προκύπτει? Μην περιγράψετε τη διαδικασία, λίγο πολύ την ξέρει ο κόσμος με τις 6 κάλπες και. Η δικιά σας η θέληση ποια είναι, να βγαίνει από τη Βουλή ο Πρόεδρος ή να βγαίνει από το λαό? Κοιτάξτε, η βασική διαφορά της πρότασης που εισάγουμε είναι ότι αποσυνδέεται η διάλυση της Βουλής από την εκλογή του Προέδρου. Άρα δηλαδή, δεν πάμε σε εκλογές. Αυτό είναι το μείζον. Τώρα, το πώς θα εκλεγεί ο Πρόεδρος, εφόσον δεν έχει την πλειοψηφία που ορίζεται συνταγματικά, είναι μια συζήτηση η οποία προφανώς είμαστε ανοιχτοί και θα την ξανακάνουμε και στην Βουλή και στην Επιτροπή και σε επιτροπές της Βουλής και θα την ξανακάνουμε και μετά από 2 μήνες όταν θα ξαναέρθει το θέμα σε όλη τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Εμείς λέμε, η αρχική μας πρόταση είναι ότι να πηγαίνουμε σε μια ψηφοφορία αφού δώσουμε τη δυνατότητα μερικών ψηφοφοριών έτσι ώστε να διαμορφώνεται, να υπάρχει και το κίνητρο, αλλά να υπάρχει και η δυνατότητα πια διαμόρφωσης μιας συνένεσης, έστω και με μια μικρότερη πλειοψηφία των 200 ευρών. Εάν δεν μπορέσει και με ταυτόχρονη παράταση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, εάν δεν υπάρξει ούτε σε αυτή τη διαδικασία τη μεταβατική μια κοινή συνισταμένη, τότε να πηγαίνουμε σε μια εκλογή με άμεση ψηφοφορία, η οποία όμως δεν αλλοιώνει ούτε το χαρακτήρα των αρμοδιοτήτων του Πρόεδρου, αλλά ούτε βεβαίως και τη μορφή του πολιτεύματος. Τώρα, υπάρχει και η άποψη που έχει κατεθεί ότι αυτή η ψηφοφορία θα μπορούσε να πάμε σε μια διεύρυνση του εκλογικού σώματος, να μην είναι δηλαδή μόνο οι βουλευτές, αλλά να είναι και κάποια μέλη συνδικαλιστικά, ξέρω εγώ, από τοπική αυτοδιοίκηση κτλ. Ένα πιο διευρυμένο τέλος πάντων σώμα, το οποίο θα είναι πέραν της Βουλής αυτής καθ' αυτής. Υπάρχει στο μυαλό σας αυτό? Κοιτάξτε, η διεύρυνση. Ναι, νομίζω ότι αυτό θα δημιουργούσε κάποια άλλα προβλήματα. Δηλαδή, η δημιουργία ενός άλλου εκλεκτορικού σώματος πέραν της Βουλής για αυτή την περίπτωση. Πάντως, έχει κατατεθεί και συζητιέται αυτό. Έχει κατατεθεί, ναι, έχει κατατεθεί από τον κύριο Κοντζιά, παραδείγματος χάρη, που και την κίνηση Πράττω που έχει. Είναι μια ενδιαφέρουσα άποψη αυτή. Είχε κατατεθεί και στα πλαίσια της μεγάλης διαβούλευσης που έγινε για τη συνταγματική αναθεώρηση. Εμείς επιλέξαμε στην αρχική μας πρόταση να πάμε, αφού δώσουμε μια μεταβατική περίοδο 6 μηνών και στην εκλογή μεταξύ των 2 πρώτων υποψηφίων, διότι κατά κάποιο τρόπο αποτελεί και μια λύση, μια και έξω κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, τίποτα δεν μας διασφαλίζει ότι μια διεύρυνση του εκλογικού σώματος δεν θα δημιουργούσε πάλι ζητήματα, τέλος πάντων, που δεν θα τελεσφορούσε αυτή η διαδικασία. Και επίσης υπάρχει και ένα αίτημα, τέλος πάντων, και απαντάμε και σε ένα αίτημα ότι σε τελική ανάλυση, όταν έχουμε ένα μπλοκάρισμα θεσμικών διαδικασιών, καλό είναι τη λύση στην τελική να τη δίνει το εκλογικό σώμα αυτό καθ' αυτό πια, ας πούμε, και όχι μέσω κάποιες... Χωρίς όμως να αλλοιώνεται η μορφή του πολιτεύματος, έτσι θέλω να το τονίσω αυτό, ή να ενισχύονται οι εξουσίες του Προέδρου. Δηλαδή να πηγαίνουμε σε ένα είδος προεδρικής δημοκρατίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι περισσότερο διαδικαστική η πρόταση. Η ουσία της πρότασής μας είναι η αποσύνδεση της εκλογής Προέδρου από τη διάλυση της Βουλής. Παραμένω σε ένα ακόμα σημείο. Άρθρο 16 αφορά την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Πολύ κουβέντα και γι' αυτό. Ναι, πολύ κουβέντα. Έχει ξαναγίνει αυτή η κουβέντα. Πέσανε κυβερνήσεις για αυτή, θα θυμίσω. Υπήρξε και μια άλλη κυβέρνηση η οποία το έβαλε και όταν μάλιστα είχε τη συνένεση των 280 βουλευτών και δεν πέρασε. Και δεν πρόκειται να περάσει τώρα, πρώτα απ' όλα γιατί δεν είναι η άποψή μας. Δεν είναι η άποψή μας, δεν την καταθέτουμε. Είναι πολύ απλά. Για μας, και δεν είναι το άρθρο 16 μόνο, η συνταγματική μας πρόταση έχει μια συνιστόσα που είναι βασική. Η υπεράσπιση των δημοσίων αγαθών και των δημοσίων δικαιωμάτων. Γι' αυτό και ακριβώς υπάρχει η πρόταση και για την προστασία
από ιδιωτικοποίησης των δικτύων του νερού και η εξασφάλιση των δικτύων του ρεύματος και ούτω καθεξής. Ρεύμα και νερό, δηλαδή βασικά δημόσια κοινωνικά αγαθά, θα πρέπει να μείνουν υπό δημόσιο έλεγχο. Το ρεύμα και το νερό το κάνετε, βάζουμε, έχει να κάνει βεβαίως, το ίδιο με την εκπαίδευση? Όχι, βέβαια. Ένα ζήτημα αυτό. Δεύτερο ζήτημα είναι η μη αναθεώρηση του άρθρου 24 που αφορά τα πολεοδομικά και τα δάση και τις δασικές εκτάσεις. Και τρίτο ζήτημα, η μη αναθεώρηση. Και το τρίτο ζήτημα, η μη αναθεώρηση του άρθρου 16, το οποίο λέει ότι η εκπαίδευση και η παιδεία και η πρόσβαση στην παιδεία είναι υποχρέωση του κράτους, είναι δημόσιο αγαθό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται. Αυτό το δημόσιο αγαθό πώς το αντιμετωπίζετε? Γιατί πάρα πολύ κουβέντα γίνεται έτσι, για το τι υπάρχει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, και το θέλει δεν το θέλει ο κόσμος, έχει πάει και έχει γράψει στο μυαλό του πανεπιστήμια, σημαίνει και παράνομο εμπόριο, σημαίνει και πάρτι του Ρουβίκονα, αλλά σημαίνει και χιλιάδιο πράγματα. Ναι, με αυτή τη λογική και πλατείες σημαίνει και παράνομο εμπόριο, και καφέ σημαίνει, και καφενεία και νυχτερινά μαγαζιά σημαίνει. Δηλαδή δεν κατάλαβα γιατί δηλαδή, θα πρέπει να ανάγεται στο χώρο του πανεπιστημίου όλη η παρανομία. Δηλαδή δεν υπάρχουν άλλοι παράνομοι χώροι που ασκούνται όλα αυτά τα πράγματα? Όλα γίνονται δηλαδή γύρω από τα πανεπιστήμια και γύρω από τα εξάρχεια. Εδώ βλέπω δολοφονίες ανθρώπων της νύχτας που γίνονται σε κοσμικά προάστια της Αθήνας, στην επαρχία και ούτω καθεξής. Αυτό τι είναι τώρα λογική? Η λογική είναι ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι κατάκτηση για τον ελληνικό λαό, είναι από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο, έτσι όπως δείχνουν όλες οι έρευνες αξιολόγησης που έχουν γίνει. Ο νόμος Διαμαντοπούλου επέβαλε σύστημα αξιολόγησης των πανεπιστημίων από ξένα πανεπιστήμια, κάτι το οποίο ήταν και αντισυνταγματικό με την έννοια ότι έθετε σε αμφισβήτηση και την αυτοτέλεια των ελληνικών πανεπιστημίων. Από την αξιολόγηση αυτή προέκυψε ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι από τους καλύτερους δείκτες, από την ίδια την αξιολόγηση που έκαναν άνθρωποι που θέλανε στην πραγματικότητα να ανοίξουν το δρόμο. Τι είπατε? Άπτεται της οικονομίας. Προφανώς και άπτεται της οικονομίας. Αλλά και τι δεν άπτεται της οικονομίας με αυτή τη λογική? Η Αγγλία, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι, διότι το πουλάει στους Κινέζους, στους Ινδούς. Κοιτάξτε όμως, ναι, αλλά δεν είναι όμως ούτε στη Γαλλία, ούτε στη Γερμανία, ούτε στην Ολλανδία. Είναι στην Κύπρο που ήταν υπάρχει. Ναι, αλλά η Κύπρος δεν είχε πανεπιστήμια όμως. Αυτό το ξεχνάτε. Ότι δεν έχει παράδοση δημόσιου πανεπιστημίου. Είναι μια πρόσφατη τελείως ιστορία. Και βεβαίως δημιουργήθηκε με τελείως διαφορετικούς κανόνες. Τα αγγλικά πανεπιστήμια, τα οποία είναι ιδιωτικά και τα οποία εμφανίζονται ως φόρμουλα κατά κάποιο τρόπο, ήταν τα πιο υποβαθμισμένα, τα λιγότερο δημοφιλή, τα λιγότερο καλά, να το πούμε έτσι, πανεπιστήμια, τα οποία το κράτος το αγγλικό ήθελε να τα βγάλει έξω από την ιδιωτική χρηματοδότηση, από τη δημόσια χρηματοδότηση, και τους έδωσε, λόγω και της θέσης που έχει η Αγγλία, τους έδωσε τη δυνατότητα να αναζητήσουν χρηματοδοτήσεις στην ουσία από τους ξένους φοιτητές. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, αλλά ήταν όμως τα δευτερεύοντα πανεπιστήμια, μπορώ να πω. Δημιούργησε τεράστια ζητήματα στην Αγγλία. Πρέπει να την αποτιμήσουμε αυτή την εμπειρία. Για πρώτη φορά γίνανε τεράστιες διαδηλώσεις φοιτητικές στην Αγγλία τα πρόσφατα χρόνια και μαθητικές εκδόσεις, γιατί έγινε κατανοητό στην αγγλική κοινωνία ότι κόβεται το δικαίωμα της πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Στην Αμερική, το ρεύμα της νεολαίας με τον Σάντερς, ας πούμε, έθεσε ακριβώς αυτό το ζήτημα της ελεύθερης πρόσβασης στα πανεπιστήμια και της δυνατότητας των φτωχών λαϊκών στρωμάτων να σπουδάζουν. Και εδώ συζητάμε ένα ζήτημα το οποίο έχει γίνει, αν θέλετε, η προμετωπίδα του νεοφιλελευθερισμού για την είδηση ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά δεν μας λένε για ποια πανεπιστήμια μιλάνε όμως ακριβώς. Πάμε να προχωρήσουμε. Γιατί δεν έχω ακούσει. Όχι, έχω σημαντικό. Πολύ λίγο χρόνο, γι' αυτό το πιέζω. Δεν έχω ακούσει. Θέλω να σας πω μια τελευταία και τελειώνω εδώ. Δεν έχω ακούσει μια πρόταση. Παραδείγματος χάρη, μιλάνε για ιδιωτική νομική σχολή ή για ιδιωτική ιατρική σχολή. Αυτό θα ήθελα στη συζήτηση που θα γίνει πραγματικά. Καλά, κάντε να, και το καταθέτετε. Παραδοσιακή συνταγή μιας προεκλογικής περίοδου είναι προσλήψεις και μποναμάδες. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο? Βεβαίως και όχι, δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο, τουλάχιστον ακόμα. Θα είμαστε μετά το Μάιο του 19, φαντάζομαι, σε μια, σε μια άτυπη. Μου δίνετε και το χρόνο περίοδο, δηλαδή. Διεξαγωγή των εκλογών. Νομίζω το είπε ο Πρωθυπουργός προχθές, ότι τον Οκτώβριο του 19 θα γίνουν. Βεβαίως έχουμε εκλογές δημοτικές, αλλά δεν συνδέονται με τις εθνικές εκλογές. Ήταν ένα σενάριο το οποίο συζητιόταν πάρα πολύ. Το ξέρετε κι εσείς πολύ καλύτερα από μένα αυτό. Όλα συζητιούνται, διότι έχουν να κάνουν καταρχήν με το γεγονός ότι έχουμε εκλογές εθνικές, που είναι οι ευρωεκλογές εθνικού χαρακτήρα. Και γιατί βεβαίως
Έχουμε και την, μετά τον Μάρτιο, έχουμε και την ψήφιση συμφωνία των Πρεσπών, όπου εκεί βεβαίως, ας πούμε, υπήρχε η περίπτωση πράγματι να υπάρξει ένας κλειδονισμός. Πώς σας φάνηκαν οι δηλώσεις χθεσινές του κ. Καμένου? Νομίζω θα αποχωρήσουμε, θα πάρουμε τους υπουργούς μας, αλλά δεν θα πέσει κυβέρνηση, αν κατάλαβα καλά. Που σημαίνει, θα υπάρχει, σας έχει πει ότι θα υπάρχει στήριξη? Προσωπικά εμένα ό,τι διαβάζω και ό,τι συνάγω και από την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο και από τις δημόσιες τοποθετήσεις, νομίζω ότι όπως έχουμε πει δεν θα υπάρξει ζήτημα κυβερνητικής πλειοψηφίας έτσι και αλλιώς, δηλαδή δεδηλωμένης. Αυτό είναι δεδομένο, αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και με αυτό το σκεπτικό προχωράμε στους σχεδιασμούς μας. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ανεβαίνει διαρκώς η πόλωση. Πηγαίνοντας προς εκλογές και αν με αυτό το ρυθμό της πόλωσης πάμε μέχρι τον επόμενο Οκτώβρη, πού θα φτάσουμε? Καλά. Πόλωση, γιατί το λέτε τώρα αυτό? Γιατί η πόλωση από πού δηλαδή προέρχεται? Δεν το διακρίνεται σε χίλια δύο πράγματα. Το διακρίνω δηλαδή μια ρητορική και μια μετατόπιση της Νέας Δημοκρατίας προς την άκρα δεξιά και από βεβαίως μια που εμφανίζεται και που επισύει και μια σειρά από ρητορικές παρεμβάσεις αλλά και πρακτικές ορισμένες φορές οι οποίες είναι κατά κάποιο τρόπο άκομψες. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Το ζήσαμε τη δεκαετία του 80 στην πολιτική που έκανε πάλι ένας Μητσοτάκης απέναντι τότε στην κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Προφανώς το βλέπουμε και τώρα έχοντας αλλάξει βεβαίως το πλαίσιο. Δεν με εκπλήσει, δεν θα τους ακολουθήσουμε. Εμείς έχουμε ένα συνεκτικό σχέδιο για την ελληνική κοινωνία. Δεν υπάρχει θέμα πόλωσης με την έννοια ότι εμείς κάνουμε κάτι το οποίο μεταθέτει, αν θέλετε, τη συζήτηση από το ουσιαστικό στο δευτερεύον. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε μεγάλες τομές. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί με αυτές, αλλά ας τοποθετηθεί. Μου είπατε για το άρθρο 16, μου είπατε για την σχέση Εκκλησίας-Κράτους, έχουμε το μακεδονικό, έχουμε ένα σενάριο για την ανάκαμψη της οικονομίας. Εμείς έχουμε ένα σχέδιο και αυτό που με ρωτάτε είναι όλα ένα σχέδιο, τι κάνουμε με το ένα, τι κάνουμε με το άλλο. Αυτό είναι το σχέδιό μας, πάνω σε αυτό κρινόμαστε. Τώρα, προφανώς δεν μπορεί κανείς να παρακολουθήσει γραφικότητες τύπου Βορύδη, ο οποίος λέει ότι θα καταργηθεί η ορτή των Χριστουγέννων από τους δημόσιους χώρους. Δεν ξέρω δηλαδή στη Γαλλία που υπάρχει ο απόλυτος διαχωρισμός εκκλησίας κάτω να μην γιορτάζουν τα Χριστούγεννα. Αλλά αυτά είναι γραφικότητες οι οποίες συντηρούν, αν θέλετε, και δίνουν τον τόνο μιας πολιτικής κριτικής η οποία ακριβώς επειδή θέλει να συγκαλύψει έτσι, τις πομπές της, για να το πω λαϊκά, έτσι, ξέρετε ότι το καταφύγιο του εθνικισμού και της θρησκοληψίας είναι ότι πολλές φορές το καταφύγιο πολλών τύπων που έχουν αμαρτίες. Κύριε Βερναρδάκη, τελευταία ερώτηση. Τη δανείζομαι από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Παραπολιτικά. Έχει να κάνει και με την ιδιότητά σας και τις γνώσεις σας. Γκάλοπ κόλαφος στα χέρια του Τσίπρα. Αποκαλύπτει σημάδια αποσύνθεση του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει κάποιο γκάλοπ το οποίο το γνωρίζετε? Καλά. Λέει ποιο γκάλοπ είναι. Λέει να εταιρεία, πω... λέει σχέση, λέει τίποτα τέτοιο, είναι ένα πρωτοσέλιδο. Είναι γκάλοπ κόλαφος για το ΣΥΡΙΖΑ, κόλαφος, το οποίο ναι. Είναι καλά. Μια μυστική δημοσκόπηση με τη μέθοδο της κάλπης. Μάλιστα, καλά, εντάξει. Η οποία έχει καταργηθεί βεβαίως εδώ και μερικές δεκαετίες, ας πούμε. Αυτή η μέθοδος. Η μέθοδος της κάλπης, ναι. Εντάξει, γραφικότητες και ανοησίες. Μάλιστα. Κύριε Βερναδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας. Εμείς προχωράμε και πάμε.